Ωραία. Αν υπάρχουν απορίες σε σχέση με την προηγούμενη εκδήλωση, μπορείτε να σηκώσετε το χεράκι σας εκεί που λέει αντιδράσεις, reactions, για όσους ξέρετε αγγλικά. Εκεί λοιπόν, αν το πατήσετε, θα βρείτε ένα χεράκι. Raise hand, σήκωσε το χέρι σου. Για να δω λιγάκι αν έχετε απορίες από την προηγούμενη εκδήλωση, μέχρι ώστε να έρθει ο κύριος Παντελόπουλος να... να αρχίσουμε την παρουσίαση. Ακόμη δεν έχει μπει, δεν τον βλέπω κάπου. Είναι νωρίς ακόμη, είναι 7 και 20. Εγώ μπήκα να κάνω συντροφιά στους ανθρώπους που μπαίνουν νωρίς. Να σας ρωτήσω εγώ τότε, εφόσον δεν βλέπω να έχουμε κάποιο σηκωμένο χέρι, να ρωτήσω εάν τελικά θα θέλατε να κάνετε μια εξέταση αίματος για να δείτε αν κάποια στιγμή αναπτύξετε νόσο Αλτζάιμερ. Θα ήθελε κάποιος από εσάς και να μας πει για ποιο λόγο θα ήθελε. Και αν κάποιος δεν θέλει να κάνει, να μας πει για ποιον λόγο δεν θέλει να κάνει. Να κάνουμε δηλαδή μια συζήτηση, η οποία θα είναι συνέχεια της εκδήλωσης την οποία κάναμε την προηγούμενη Πέμπτη. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο? Αλλιώς θα δώσω εγώ το λόγο. Να πούμε καλησπέρα και στον καρδιοχειρουργό μας, τον κύριο Χρήστο τον Μπουχάρα, ο οποίος είναι από την Κοζάνη και προσπαθεί να δώσει δυνατότητες εκεί στην πόλη του να έχουν ευκαιρίες οι άνθρωποι για να εκπαιδεύονται και να έχουν την ανάλογη βοήθεια που χρειάζονται. Να ρωτήσω εγώ τη Βικτόρια, λοιπόν. Βικτόρια, για πες μου, θα ήθελες να κάνεις εξέταση αίματος για να ξέρεις αν θα κάνεις άνοια κάποια στιγμή? Και μέχρι να ανοίξει, η κυρία Λευκίδου έχει σηκώσει το χέρι. Κυρία Λευκίδου, να δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξει. Ωραία. Πείτε μας, τι θέλετε να κάνετε εξέταση ή δεν θέλετε? Θα ήθελα να κάνω εξέταση, αν και στατιστικά από ό,τι μου έχετε πει στο κέντρο, επειδή πάσχω από την πολική διαταραχή, εκτός των άλλων χιλίων προβλημάτων, ασθενειών, δόξα τω Θεώ, οι διπολικοί στατιστικά κάνουν μόνο διάσπαση προσοχής και δεν έχουν πιθανότητα για Αλτσχάιμερ, αλλά εγώ επειδή παίρνω εδώ και 18 χρόνια πολλά φάρμακα, φάρμακα του τύπου τριλεπτάλ, σεροκουέλ, τέτοια φάρμακα, έχω παρουσιάσει εκφυλισμό του φλοιού του εγκεφάλου εδώ και αρκετά χρόνια και θα ήθελα να... και χάρη στο δικό σας κέντρο ημέρας, που είμαι 5 χρόνια μαθήτρια, βοηθιέμαι φάνταστα, γιατί πριν από 5 χρόνια μου μιλούσαν τα παιδιά μου και δεν μπορούσα να γράψω την πρόταση που μου λέγανε στο κεφάλι μου. Και έλεγα, τι λες, τι είπες, 4 φορές μου το λέγανε και δεν μπορούσα να συμμετάσχω σε... Και τώρα, δόξα τω Θεώ, επανήλθα. Είναι πάρα πολύ βοηθητικά τα μαθήματα που μας κάνετε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε και εξέταση αίματος, μόλις όταν πλησιάζετε να κάνετε την ευρωψυχολογική εκτίμηση, γιατί θέλουμε να είναι η εξέταση αίματος κοντά στην ευρωψυχολογική εκτίμηση, όταν κάνετε αυτά τα ερωτηματολόγια που κάνουμε κάθε χρόνο στο κέντρο. Καλά θα είναι να κάνουμε τότε τη λήψη αίματος για να υπάρχει συστοιχεία, να τα συγκρίνουμε. Ναι. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Επομένως, σε ποιο, στο κέντρο, στην Αγία Ελένη πάτε ή στον Άγιο? Τον Άγιο Ιωάννη. Στον Άγιο Ιωάννη, μία Τρίτη ή Πέμπτη που είμαι εγώ εκεί και εκείνες τις μέρες έχετε κάνει το τεστ, μπορείτε να έρθετε να σας πάρω αίμα. Λοιπόν, Βικτόρια, για πες μας και εσύ, σήκωσε το χέρι, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Καλησπέρα, κυρία Τσολάκη. Καλησπέρα, πες μας. Και σε όλους τους προσκεκλημένους που μας ακούνε. Όσον αφορά, ήταν πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική η ομιλία και μου άρεσε γιατί άνοιξε πολλούς ορίζοντες σε πάρα πολλούς που ακούσανε. Και είχα και εγώ πολύ καλά θετικά από τα ακούσματα και θετικά από όλους τους περιθάλποντες. Το θέμα είναι ότι προσωπικά σε μένα, επειδή δεν έχω κάποιον στον κύκλο μου, μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον, κάποια με ατσιά, γενικώς με άνοια, δεν μπορώ να πω ότι είμαι άμεσα με προβλημάτισε το να κάνω κάποια αιματολογική εξέταση για να δω στην άνοια. Σίγουρα είναι ένα μέσα στο μυαλό μου, αφού κάνουμε όλα τα άλλα, ας κάνουμε και αυτό να το δούμε.
Όχι όμως ότι ήταν στους άμεσους μου, άμεσες μου σκέψεις. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πιστεύω ότι όσοι έχουν πολύ προδιάθεση, έναν πατέρα, μία μητέρα, μία παππού, μία γιαγιά, είναι καλό να κάνουν τον έλεγχο. Γιατί και μέσα από την επαγγελματική πορεία και βλέπω και τώρα που έχω και πολλά περιστατικά με Αλτσχάιμερ, βλέπω ότι από τα ακούσματά τους υπάρχει έντονη ανησυχία. Και δυστυχώς οφείλω ένα μπράβο να πω στην εταιρεία και στην προσπάθειά σας και σε εσάς, κυρία Τσολάκη, και σε όλους τους συνεργάτες σας, που ενημερώνουν πάρα πολύ τους περιθάλποντες και όλο τον κόσμο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ενημερώνονται, να γνωρίζουν. Γιατί καλό το ξέρουν η ιατρική κοινότητα και όλοι ασχολούνται επαγγελματίες υγείας με την νόσο Αλτσχάιμερ και γενικώς με την υγεία. Καλό είναι να μαθαίνουν σιγά σιγά και οι περιθάλποντες. Γιατί... Πολύ καλό είναι αυτό. Επομένως, να μας πεις, Βικτόρια, αν τελικά σε αυτά τα σπίτια που πηγαίνεις και κάνεις φυσικοθεραπεία στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ, εάν τελικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα. Εννοείται και εγώ προσωπικά συγκεκριμένα πάντοτε τους παραπέμπω και τους λέω, όχι μόνο να ακούσετε, πάρτε και τηλέφωνο, περάστε και από κοντά και δείτε ότι πραγματικά υπάρχει προσέγγιση, όχι μόνο... Να δώσουν όμως και τα email τους για να παίρνουν αυτή την ανακοίνωση, δηλαδή να ενημερώνονται για αυτές τις δηλώσεις. Γιατί ο σκοπός μας είναι να τις παρακολουθούν όσο περισσότεροι μπορούν, γιατί η γνώση, όπως ξέρετε, είναι δύναμη. Το να ξέρουμε πράγματα που γίνονται και μάλιστα στην πόλη μας είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τα κάνουν και στη δική τους πόλη. Κάποιοι θέλουν να κάνουν εταιρείες στις δικές τους περιοχές για να τα κάνουν όλα αυτά τα οποία... με τη χάρη του Θεού κάνουμε εμείς, να τα κάνουν και αυτοί στις δικές τους πόλεις για να βοηθούν τους ανθρώπους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και να κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους συνανθρώπους μας, τους Έλληνες. Ακριβώς. Επομένως, ο κάθε ένας, όπως πολύ σωστά είπες εσύ, αυτό που λες σε κάθε περιθάλποντα και σε κάθε... οικογένεια, ότι καλό θα είναι να συνδεθούν μαζί μας, όχι μόνο να πάρουν τηλέφωνο ή να έρθουν να δουν από κοντά τι γίνεται, αλλά να δώσεις και να πάρεις και τα email τους και να τα στείλεις στην Ειρήνη που είναι μαζί μας τώρα, στην Ειρήνη Τσιμοπούλου, η οποία κάνει την ενημέρωση για αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις. Ήδη το κάνω και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσολάκη, που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι τους παραπέμπω και στο σταθερό και στο τηλέφωνο και της Αγίας Ελένης γενικώς και του Αγίου Ιωάννη, άμα θέλουν να ρωτήσουν, και για την ψυχολογική υποστήριξη, γιατί δυστυχώς παρατηρώ, παρόλο και σε σήμερα ημέρα και με πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η εταιρεία, γιατί γνωρίζω τόσα χρόνια στην εταιρεία το έργο που κάνετε και εσείς και οι συνεργάτες σας, ότι έχει ωφέλεια όχι μόνο ο ασθενής, και ο περιθάλπων, γιατί οι περισσότεροι περιθάλπων βρίσκουν το βάρος στον ασθενή τους. Ενώ όταν παρέχονται στην εταιρεία και ακούνε και τους ψυχολόγους και που κάνουν διάφορα τεστ και μιλάνε και βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλοι συνάνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα σε εισαγωγικά να το αντιμετωπίσουν, βοηθούνται. Και αυτό είναι ένα μπράβο επί ευκαιρία που μου δίνετε το βήμα και σε εσάς προσωπικά και σε όλους και τους αφανείς συνεργάτες, όχι μόνο αυτοί που είναι μπροστά και τους βλέπουμε, που συμβάλλουν στο λιθαράκι και πάνω απ' όλα για τον συνάνθρωπο, για τον άνθρωπό μας. Σήμερα είναι ένας γνωστός, αν μπορεί να είναι ο πατέρας μας, να είναι η γιαγιά μας, να είμαστε εμείς οι ίδιοι ασθενείς. Ποτέ δεν ξέρουμε, όχι μόνο για την Αλτσχάιμερ, για όλους. Και πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε την ωφέλεια που έχουν και οι ασθενείς και οι περιθάλποντες. Πάρα πολύ ωραία. Ειρήνη Τσιμοπούλου, θέλεις να πάρεις τον κύριο Παντελόπουλο μήπως κάτι του έχει συμβεί, έτσι ώστε να συνεχίσουμε εμείς. Το τηλέφωνο του είναι 6974-024-424. Και εγώ συνεχίζω τώρα με κάποιο άλλο θέμα για να σας προετοιμάσω για αυτά που θα ακούσουμε από τον κύριο Παντελόπουλο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα παιχνίδια στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο,
ή διάφορες εφαρμογές στο κινητό μας τηλέφωνο, έτσι ώστε να ασκήσουμε το μυαλό μας. Παλιά είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε τάβλη με ένα φίλο, να παίξουμε σκάκι με έναν άλλο φίλο, να παίξετε χαρτιά στο καφενείο οι άντρες, στο σπίτια οι γυναίκες. Δεν εννοώ με χαρτιά, με χρήματα που είναι πραγματικά ένα πάθος, αλλά για να διασκεδάσετε, να έχετε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, να πείτε τα νέα σας μέσα από αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι πραγματικά κοινωνικοποίηση το να παίζουμε. Τώρα, επειδή τελικά σε παγκόσμιο επίπεδο οι ανθρώπινες σχέσεις δυστυχώς έχουν περιοριστεί και η COVID, η νόσος COVID τελικά ήρθε να μας αποτελειώσει, να μας αποτελειώσει τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, σκεφτόμαστε να εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε διάφορα παιχνίδια και διάφορες ασκήσεις στον υπολογιστή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά, για να μην καθυστερούμε, βλέπω ότι ο κύριος Παντελόπουλος είναι μέσα ήδη, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παντελόπουλο, ο οποίος εργάζεται σε μια εταιρεία στην Αθήνα, σε μια μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα. Είναι πληροφορικός και ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με το να ετοιμάζει ασκήσεις για τον υπολογιστή και αυτό το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί το είδα για πρώτη φορά, ενώ σας έχουμε παρουσιάσει τα παιχνίδια που είχαμε κάνει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AD Gaming, σας παρουσιάσαμε τα παιχνίδια που κάναμε στο πρόγραμμα Bridge της Γέφυρας των νέων με τους μεγάλους. Ο κύριος Παντελόπουλος είχε μαζί με την εταιρεία του είχαν την ιδέα να κάνουν ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου θα συμμετέχουν είτε μόνοι τους ο καθένας στο σπίτι του ή στο ταξίδι του, παραδείγματος χάρη ταξιδεύει, είναι στο ξενοδοχείο, είναι μόνος του, μπορεί να αντί να βλέπει τηλεόραση παθητικά η οποία δεν βοηθάει τον εγκέφαλο, ανοίγει το κινητό του και παίζει και ασκεί το μυαλό του. Εκείνος λοιπόν σκέφτηκε πώς τελικά θα ετοιμάσει ασκήσεις όπου μπορούμε να παίζουμε όλοι μαζί. Οπότε συγχρόνως ασκούμε δύο πράγματα. Αφενός ασκούμε τη μνήμη μας, την προσοχή, την σκέψη, την κρίση, τον προσανατολισμό με αυτά τα παιχνίδια. Αφετέρου όμως, όπως κάνουμε παλιά στο καφενείο, έτσι οι άντρες και οι γυναίκες στα καπί και στις εκδηλώσεις τις κοινωνικές, να παίζουμε όλοι μαζί και μέσα από αυτό να εκδηλώνουμε ο καθένας τα συναισθήματά μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας, να μοιραζόμαστε, αλλά συγχρόνως να υπάρχει ένας πολύ ωραίος ανταγωνισμός, να υπάρχει δηλαδή μία άμυλα, γιατί η λέξη ανταγωνισμός είναι λίγο αρνητικός όρος, να υπάρχει μία άμυλα στο ποιος θα πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα επάνω στον ίδιο υπολογιστή. Αυτό που είχα δει και με είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, είχαν κάνει έναν υπολογιστή και πάνω σε αυτόν τον υπολογιστή ήταν γύρω-γύρω ηλικιωμένοι, οι οποίοι ο καθένας μόλις αντιλαμβανόταν τη λύση του προβλήματος, την τοποθετούσε, τη λύση έβρισκε τη λύση και έτσι προχωρούσαν όλοι μαζί. Και ο καθένας ήταν σε εγρήγορση, άλλο ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να ασκήσουμε, να είμαστε μόνοι μας σε μια εγρήγορση χωρίς να έχουμε άγχος, για να μπορεί το εγκέφαλός μας να λειτουργεί σαν σύνολο. Επομένως, απόψε τον καλέσαμε εδώ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτζάιμερ, να μας παρουσιάσει αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει, την οποία τώρα την ολοκληρώνουμε και πολύ γρήγορα θα μπορεί να είναι στα κινητά σας και μπορείτε να είστε όλοι μαζί σε ένα χώρο, να έχετε τα κινητά σας και να δουλεύετε όλοι μαζί. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να παίξουμε και όλοι μαζί απόψε, σε μια ευκαιρία που θα μας δώσει ο κύριος Παντελόπουλος. Τώρα, επειδή βλέπω μέχρι να κάνει share screen ο κύριος Παντελόπουλος, ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε Παντελόπουλε, και κάντε share screen να απαντήσω σε μια ερώτηση που κάνει η κυρία Φροσύνη Μουζούνη. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Κάντε λίγο υπομονή. Προσπαθούμε να το κάνουμε και σε άλλες πόλεις. Έχετε το λόγο, κύριε Παντελόπουλε. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ, κύριε Ζολάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Πάντα είναι χαρά, ξέρετε, από χρόνια που γνωριζόμαστε, έτσι να
να παρουσιάζω την εφαρμογή που έχουμε φτιάξει, που θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ταυτόχρονα, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη μου ή αν μπορώ να ξεκινήσω. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Απλώς μου κάνει εντύπωση να ανεβάσουμε την εξυπνάδα μας, την ευφυΐα μας είναι ο τίτλος. Ακριβώς. Είναι την ανεβάσουμε. Μπορούμε σε αυτή την ηλικία να αυξήσουμε το δίκτυο ευφυΐας. Εντάξει, ή να τον διατηρήσουμε. Αυτό μπορώ. Ωραία. Οπότε ο στόχος μας είναι να μην χειροτερέψουμε. Γιατί η διαδικασία της γύρανσης είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε, αλλά μπορούμε να διατηρήσουμε. Εδώ λοιπόν, επειδή το χρησιμοποιείτε, να κάνουμε μία διαφοροποίηση, επειδή χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα και για τα παιδιά, και γι' αυτό ίσως έχει αυτό τον τίτλο. Ανεβάστε την ευφυΐα σας. Λοιπόν, γιατί όχι, ας δοκιμάσουμε πώς θα ανεβάσουμε την ευφυΐα μας και εμείς σήμερα. Έχετε το λόγο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαι ο Στέλιος Παντελόπουλος, είμαι υπεύθυνος του ελληνικού υποκαταστήματος της ιταλικής εταιρείας Ματζιόλι, που είναι μια ιταλική εταιρεία που έχει δραστηριοποιηθεί κυρίως στο κομμάτι των υπηρεσιών προς τους Δήμους, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα είναι η δραστηριοποίησή της. Σήμερα θα σας παρουσιάσω αυτό που είπε η κυρία Τσολάκη, την εφαρμογή που έχουμε φτιάξει εδώ και αρκετά χρόνια και δοκιμάζεται σε διάφορους φορείς και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, που λέγεται Eligence. Εδώ, μισό λεπτό. Ωραία. Τι είναι όμως το Eligence, έτσι, σας είπε μερικά πράγματα η κυρία Τσολάκη, θα σας δώσω και εγώ λίγο περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας παρουσιάζω. Εμείς το Eligence το έχουμε προσδιορίσει σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας προς όφελος των ηλικιωμένων. Γιατί ο στόχος μας περισσότερο είναι να δημιουργήσουμε στοχευμένες και προσωποποιημένες ασκήσεις και δραστηριότητα των ηλικιωμένων. Γιατί ο καθένας έχει ένα διαφορετικό μυαλό, διαφορετικές ικανότητες και διαφορετικά προβλήματα που μπορεί σιγά σιγά να αρχίσουν να παρουσιάζονται λόγω της γύρανσης. Αυτό το εντοπίζουν οι επαγγελματίες υγείας. Οπότε ο στόχος μας εδώ είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προς όφελος των ηλικιωμένων στοχευμένες ασκήσεις για τον καθένα προσωπικά, αντιμετωπίζοντας το οποιοδήποτε μικρό, μεσαίο, μεγαλύτερο πρόβλημα μπορεί να έχει σε κάποια από τις νοητικές του ικανότητες. Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που εμείς την έχουμε ονομάσει «Εκγύμναση του μυαλού των ηλικιωμένων» μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και παιχνίδια. Που τα παιχνίδια έχουν απλώς υλοποιηθεί στον υπολογιστή από εμάς. Ο σχεδιασμός τους και η λογική έχει φτιαχτεί από επαγγελματίες υγείας, γνωστικούς νευροψυχολόγους και διάφορους ερευνητές που είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν για να φτιάξουμε τις πρώτες δραστηριότητες. Και αυτό βέβαια είναι μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή την οποία συνεχώς την βελτιώνουμε είτε προς τη μεριά του περιεχομένου των δραστηριότητων αυτών, είτε ακόμα και σε νέες δραστηριότητες και με πιο σύγχρονο τύπο. Πού μπορεί να δραστηριοποιηθεί, με τι συσκευή, είναι αυτό που λέμε και νομίζω ότι είναι και σε σχέση με παρόμοιες εφαρμογές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Δηλαδή, δεν είναι κάποιο app το οποίο κατεβαίνει στη συσκευή του κινητού, αλλά χρειαζόμαστε μόνο σύνδεση ίντερνετ για να μπορέσουμε από οποιαδήποτε συσκευή, με έναν οποιοδήποτε browser που μπορεί να διαθέτει τη συσκευή, είτε το tablet, είτε το PC, είτε και το κινητό, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα που δεν είναι πάρα πολύ στην κατηγορία αυτή των ηλικιωμένων, να μπορούν να δραστηριοποιηθούν μέσω του κινητού, να χρησιμοποιηθεί ακόμα και θα σας δείξω πιο μετά αυτό που έλεγε και η κυρία Τσολάκη, ακόμα και σε μεγαλύτερες οθόνες όπου μπορούν ταυτόχρονα να δραστηριοποιούνται περισσότεροι του ενός ηλικιωμένου. Πώς έχουμε δομήσει την εφαρμογή? Η εφαρμογή δομείται κάτω από τις 7 βασικές νοητικές ικανότητες, όπου σήμερα που μιλάμε υπάρχουν πάνω από 20 δραστηριότητες παιχνίδια κατανεμημένα ανανοητική ικανότητα. Ποιες είναι αυτές, έτσι για να τις πούμε λίγο πώς τις έχουμε κατανείμει? Είναι η μνήμη, είναι η προσοχή, είναι η γλώσσα,
είναι οι εκτελεστικές ικανότητες, η λογική και ο προσανατολισμός. Ουσιαστικά είναι αυτά που μας κάνουν όλος αυτός οι ικανότητες του μυαλού μας, που μας κάνουν να είμαστε λειτουργικοί και ικανοί για να κάνουμε πράγματα. Εδώ είναι έτσι μια ιδέα πώς όλα αυτά, μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που έχουμε. Προφανώς θα σας δείξω και άλλα πιο μετά, δείχνοντάς σας πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Είναι οι περισσότερες από αυτές που έχουμε σήμερα είναι δραστηριότητες, οι οποίες σίγουρα θα τις έχετε δει και είτε σε άλλες πλατφόρμες, είτε ακόμα αυτές που γίνονται, αυτό που λέμε με το χαρτί και το μολύβι σε ένα τραπέζι. Θα τις δούμε και μετά αργότερα, βλέποντας σε πιο λεπτομέρειες. Σε ποιους λοιπόν απευθυνόμαστε πρώτα απ' όλα? Στους ηλικιωμένους, και ο στόχος μας είναι, επειδή το μυαλό είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, να έχουμε μια ανοιχτή πλατφόρμα που να μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε και άλλες κατηγορίες, όπως λέμε, υποφελούμενων, όπως είναι τα παιδιά που σας ανέφερε προηγουμένως η κυρία Τσολάκη, ή ακόμα και άλλες και ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα φυσικής, είτε σε κατάσταση ή αποκατάσταση που βρίσκονται σε πολλές περιπτώσεις, ή και άλλες ακόμα κατηγορίες που σιγά σιγά διερευνούμε. Πού και πότε μπορείτε να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή? Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε οργανωμένο χώρο συνέβρεσης, όπως κάνατε όσοι έχετε δραστηριοποιηθεί στους χώρους της κυρίας Τολάκη, η οποία ξέρω ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλές εφαρμογές και κάνει πολλές δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα στους χώρους που διαθέτει, είτε στο σπίτι. Από τη μία μεριά αριστερά, όπως θα βλέπετε, έβαλα κάποια παραδείγματα συσκευών με τους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί κάποιος, είτε ατομικά, όπως λέγαμε προηγουμένως, είτε μαζί με κάποιους άλλους. Είναι το τάμπλετ, ένα λάπτοπ, ένας υπολογιστής, και αυτό που το έχουμε χρησιμοποιήσει επίσης είναι αυτό, ένας υπολογιστής τραπέζι, είναι μια οθόνη ουσιαστικά αφής, όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι του ενός ηλικιωμένοι ταυτόχρονα, κάνοντας αυτό που έλεγε προηγουμένως η κυρία Τσολάκη, είναι ένας συνδυασμός συνεργασίας και ανταγωνισμού. Έτσι λίγο είναι που σίγουρα ξέρουμε, έχουμε διαπιστώσει ότι μοχλεύει καλύτερα την ενδυνάμωση. Το προτιμότερο είναι, σαν τρόπο χρήσης, είναι σίγουρα η αφή από την χρήση με το ποντίκι στον υπολογιστή. Δηλαδή είναι προτιμότερο να έχουμε μία οθόνη η οποία μπορούμε να διαδράσουμε με την οθόνη, με την αφή μας, είτε πρόκειται για τάμπλετ, είτε πρόκειται για λάπτοπ που υπάρχουν, είτε ακόμα και υπολογιστές που υπάρχουν υπολογιστές οθόνες με αφή. Παρομοίως αυτό μπορεί να γίνει στο σπίτι, εναλλακτικά, επικουρικά των δραστηριοτήτων που γίνονται στο κοινό χώρο συνέβρεσης, είτε και εκτός σπιτιού, βέβαια, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα αυτό και τη διάθεση να το κάνει και εκτός σπιτιού, χρησιμοποιώντας φυσικά πιο ατομικές συσκευές, τις καθαρά ατομικές συσκευές, όποιες διαθέτει βασικά στο σπίτι, γιατί στον οργανωμένο χώρο μπορεί να βρει και να χρησιμοποιήσει συσκευές που διατίθεται από τον οργανωμένο χώρο. Όλα αυτά γίνονται με ή χωρίς τη βοήθεια, επιτήρηση του επαγγελματία υγείας ή του άτυπου φροντιστή στο σπίτι. Έτσι. Δηλαδή, στον οργανωμένο χώρο υπάρχει ένας επαγγελματίας υγείας, ο οποίος παρακολουθεί, καθοδηγεί την διαδικασία δραστηριοποίησης των ηλικιωμένων, οι οποίοι είτε βρίσκονται ατομικά, είτε είναι σε ένα κοινό χώρο όλοι μαζί, και δραστηριοποιούνται ο καθένας στην οθόνη του μεν, αλλά έχουμε τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ τους, εκτός, πέραν της μεγάλης οθόνης του τραπεζιού, που εκεί πέρα είναι ένας άλλος, μια άλλη διαφορετική εμπειρία. Η χρήση της εφαρμογής γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι και ο πιο απλός ουσιαστικά, είναι η ελεύθερη χρήση των δραστηριοτήτων και των παιχνιδιών. Θα σας το δείξω και πιο μετά στην παρουσίαση. Είναι η ελεύθερη χρήση των παιχνιδιών, όπου
μπορεί να επιλέξει ο ηλικιωμένος μόνος του ή με τη βοήθεια του άτυπου φροντιστή, την κατηγορία στην οποία θα δραστηριοποιηθεί και μετά να οδηγηθεί στο παιχνίδι το οποίο θα δραστηριοποιηθεί. Ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και ο οποίος στη διάρκεια του COVID αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, γιατί αναγκαστικά δεν μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε κοινούς χώρους οι ηλικιωμένοι, ο επαγγελματίας υγείας προγραμμάτιζε για τον ηλικιωμένο συγκεκριμένη ακολουθία δραστηριοτήτων, σαν συνεχόμενη παρέμβαση. Οπότε ο ηλικιωμένος με το που έκανε login στην πλατφόρμα ξεκινούσε και δραστηριοποιούνταν σε μια ακολουθία συγκεκριμένων ασκήσεων που ήταν προγραμματισμένη από τον επαγγελματία υγείας. Οπότε δεν είχε ο ίδιος να επιλέξει να βρεθεί σε μια δυσκολία. Τι να επιλέξω τώρα, να κάνω το ένα ή το άλλο? Ποιο απ' όλα, να ασχοληθώ με τη μνήμη, να ασχοληθώ με τον προσανατολισμό? Αλλά έμπαινε σε μια ακολουθία ασκήσεων που ήταν ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Αυτό είχε επίσης την ευχέρεια με το που σταματούσε, αν κουράζονταν, να σταματήσει και με το που θα ξαναέμπαινε την επόμενη φορά, θα συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει την δραστηριότητά του. Ποιες είναι οι λειτουργίες για τον... Έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες χρηστών, όπως το λέγαμε, της εφαρμογής. Η μία είναι οι λειτουργίες που έχει ο εποφελούμενος, που είναι κυρίως οι δραστηριότητες των παιχνιδιών με τους δύο τρόπους που σας ανέφερα, είτε σε ελεύθερο τρόπο, είτε σε μετά από προγραμματισμένη συνεδρία. Υπάρχουν λειτουργίες για τους επαγγελματίες υγείας, συνομιλητικούς επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, όπως σας είπα, να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν συνεδρίες προσωποποιημένα για τον κάθε ηλικιωμένο. Μπορούν να δουν φυσικά το ιστορικό των δραστηριοτήτων και να παρακολουθήσουν τον εντός αγωγικών φάκελο της επίδοσης και της χρήσης της πλατφόρμας από τους ηλικιωμένους. Δηλαδή να δουν πότε δραστηριοποιήθηκε ο ηλικιωμένος, για πόση ώρα και φυσικά και επίσης αναφορές επίδοσης και αναδραστηριότητα, αλλά και αυτό που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, ανακατηγορία, αναλειτουργική ικανότητα. Οπότε αυτό είναι επίσης ένα πολύ ωραίο ραπόρτο μετά από μια παρέμβαση, ουσιαστικά μια χρήση της πλατφόρμας με ένα σταθερό πρόγραμμα μετά από ένα διάστημα ενός μηνός, δύο μηνών, τριών μηνών, να μπορούν να δουν πραγματικά ποια είναι η εξέλιξη της επίδοσης, φυσικά, έτσι. Τον ηλικιωμένο δεν μιλάμε για assessment, αλλά μιλάμε όμως μέσα από την πλατφόρμα, παίρνουν μια ένδειξη του πώς εξελίσσεται η επίδοση του υποφελούμενου στις δραστηριότητες της πλατφόρμας σε ξεχωριστό νοητική ικανότητα. Επίσης, υπάρχουν λειτουργίες για τον οργανισμό, δηλαδή κάθε οργανισμός έχει δυνατότητα να δημιουργήσει χρήστες, είτε πρόκειται για θεραπευτές, για επαγγελματίες υγείας, είτε πρόκειται για υποφελούμενους, για ηλικιωμένους. Μπορεί, κάτι που χτίζουμε επίσης, μπορεί ο ίδιος να φτιάξει τις δικές του εφαρμογές και να προσαρμόσει, συγγνώμη, όχι να ο επαγγελματίες για να φτιάξει καινούριες δραστηριότητες, αλλά μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητες που έχει η πλατφόρμα. Και ακόμα αυτό είναι κάτι που επίσης χτίζουμε, να μπορέσει, δεν είναι ακόμα έτοιμο σαν τέτοιο, αλλά του δίνουμε τη δυνατότητα να προσθέσει περιεχόμενο στις δραστηριότητες. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν η πλατφόρμα προσφέρεται με τρία επίπεδα δυσκολίας, θα πω και τα δύο παραδείγματα, με τρία επίπεδα δυσκολίας και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πάρουμε για παράδειγμα το παιχνίδι που έχουμε, μια δραστηριότητα που είναι το puzzle, μια κλασική δραστηριότητα. Εκεί δίνουμε τη δυνατότητα, ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε αυτή την λειτουργικότητα, να δώσουμε τη δυνατότητα στα κέντρα να μπορέσουν να προσαρμόσουν τα επίπεδα δυσκολίας αναλόγως με τους επωφελούμενους και το επίπεδο που θέλουν να δώσουν, αν θέλουν να κάνουν παραπάνω επίπεδα δυσκολίας, ή να αλλάξουν το αν το puzzle θα έχει 4, 8, 12 κομμάτια, και παράλληλα να προσθέσουν δικές τους
εικόνες οι οποίες θεωρούν ότι είναι πολύ πιο σωστές από αυτές που προσφέρονται ήδη από την πλατφόρμα για να ενδυναμώσουν πιο σωστά τους συγκεκριμένους αποφελούμενους που έχουν στο κέντρο. Αλλά νομίζω καλύτερα να δείξουμε λίγο τι είναι από το Eligence. Μισό λεπτό, θα πρέπει ίσως να ξαναγυρίσω λίγο την οθόνη μου, μισό λεπτό. Και αφού το δούμε, Στέλιο, να μας δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε. Βέβαια. Θα σας δώσω, έχουμε συνοηθεί, θα σας δείξω, ας το πούμε, την παλαιότερη version, ότι είμαστε στο ενδιάμεσο περάσματος από μία έκδοση σε μία άλλη. Οπότε θα, μισό λεπτό, εδώ, πώς θα... Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτή η εφαρμογή. Βεβαίως, ναι, ακριβώς. Στη συνέχεια να δώσουμε 10 λεπτά σε όλους να παίξουν και μετά να συζητήσουμε τις δυσκολίες που έχουν. Δεν ξέρω, βλέπετε πάλι την οθόνη μου? Βεβαίως το βλέπουμε. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι η τρέχουσα έκδοση που έχουμε αυτή τη στιγμή, η οποία λοιπόν, όπως σας είπα, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτό είναι το website που μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή, το agents.eu, όπως βλέπετε εδώ πάνω, και μπορούμε να συνδεθούμε, θα συνδεθώ αυτή τη στιγμή σαν ένας εποφελούμενος, σαν ένας ηλικιωμένος, έτσι, όπου έχω το όνομα Άλεξ Γεωργίου, έτσι. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην εφαρμογή, όπου έχω μπει, σας θυμίζω, με τον τρόπο τον ελεύθερο από τους δύο. Θα σας δείξω και τον άλλο τρόπο λίγο αργότερα, της ελεύθερης δραστηριοποίησης. Εδώ λοιπόν, όπως σας έλεγα, επιλέγουμε καταρχήν νοητική, πρώτα απ' όλα να αλλάξω λίγο την γλώσσα, γιατί είναι πολύ γλωσσικό η πλατφόρμα, οπότε ας το πούμε μπορούν να δραστηριοποιηθούν και ξένοι αν υπάρχουν στην κοινότητα, στην ευρύτερη. Είναι λοιπόν, επιλέγουμε νοητική δεξιότητα, είτε πρόκειται για τη μνήμη, είτε πρόκειται για τη λογική, εκτελεστικά κατασκευαστικές, εκτελεστικές ικανότητες. Έχουμε λοιπόν έτσι μια τέτοια γκάμα, οπότε ας πάμε λοιπόν στη μνήμη, έτσι, που είναι πιο κλασικό, κλασική ικανότητα. Ας σας δείξω λίγο, το βρείτε τα ζευγάρια, που είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Εντάξει, βλέπετε το πόσο είναι απλό το interface, όπως βέβαια και στις περισσότερες αντίστοιχες εφαρμογές. Επιλέγουμε επίπεδο δυσκολίας και ουσιαστικά μας εμφανίζονται εδώ διάφορες κάρτες, στις οποίες πρέπει να θυμηθούμε να σας πω την αλήθεια, δεν πρόσεξα κιόλας, οπότε τώρα θα δούμε διάφορα. Με τον κλασικό τρόπο πατάμε και επιλέγουμε, βρίσκουμε κάποια, μας ειδοποιεί με ένα ηχητικό σήμα αν ακούστηκε αυτό. Οπότε προσπαθώ να τελειώσω αυτή τη στιγμή την εφαρμογή, δείχνοντάς σας... Εντάξει, είναι μια κλασική εφαρμογή. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή θεωρώ ότι είναι το θυμηθείτε το σχέδιο. Να σας δείξω λίγο έτσι μια... όπου στην αρχή, το πέρασα και πολύ γρήγορα το προηγούμενο, μας δίνονται οδηγίες. Σίγουρα θα προσθέσουμε και ηχητικές οδηγίες αν το επιθυμεί κάποιος, ενώ να πατήσει ένα κουμπάκι και να το ακούσει αυτό που βλέπει στην οθόνη σαν οδηγίες. Έτσι, οπότε, ο στόχος λοιπόν του παιχνιδιού είναι να παρατηρήσουμε το σχέδιο και να προσπαθήσουμε να το απομνημονεύσουμε και να αναπαράξουμε το ίδιο επιλέγοντας τις τελείες. Οπότε, πάμε εδώ, ας επιλέξουμε ένα, ας το πούμε εύκολο για να το δούμε λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, αυτό όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολο. Αφού λοιπόν το απομνημονεύσουμε, μας δίνει το χρόνο, θα πατήσουμε το κουμπί που βλέπετε κάτω, το σειρά σας. Οπότε ξεκινάμε και επιλέγουμε από εδώ ως εδώ, προσπαθούμε να αναπαράξουμε το σχέδιο όπως το είχαμε δει. Έτσι. Αυτό είναι και ολοκληρώθηκε όπως βλέπετε το σχέδιο, οπότε πάμε στην επόμενη, στη συνέχεια δεν είναι μόνο μία, μέχρι να τις φορές που μας λέει η άσκηση, οπότε το απομνημονεύουμε, προχωράμε, επιλέγουμε πάλι την
συνέχεια του «ας κάνω ένα λάθος», με ειδοποιεί ότι είναι λάθος, θα πρέπει λοιπόν να ξαναθυμηθώ πραγματικά ποια ήταν η ακολουθία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε ουσιαστικά την άσκηση όπου τελειώνει. Σε κάθε στιγμή βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε και να γυρίσουμε πίσω στο κεντρικό μενού όπου μπορούμε πάλι να δούμε να ξαναβγούμε στο κεντρικό μενού και να ασχοληθούμε με μία άλλη δραστηριότητα. Θα πρότεινα, Στέλιο, να μας δείξεις μία άσκηση από κάθε... Ωραία, συμφωνώ. Αυτό θα έκανα. Με προλάβατε. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια, να προχωρήσουμε ανάλογα. Βεβαίως. Αυτό θα έκανα. Έχετε δίκιο. Ίσως και λιγότερες από κάθε δραστηριότητα. Ας πάμε στη λογική. Να δούμε την πρόσθεση συμβόλων. Εδώ λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία. Προσπαθούμε να βάλουμε τη λογική μας. Παρουσιάζονται διάφορα σύμβολα και προσπαθούμε να υπολογίσουμε πόσα σύμβολα του ίδιου τύπου υπάρχουν για να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση. Πηγαίνω λοιπόν στην άσκηση για να δούμε τα διάφορα επίπεδα. Εδώ λοιπόν μας εμφανίζονται αυτά τα σύμβολα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, οπότε πρέπει από κάτω να βρούμε ποια είναι η σωστή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, έτσι, όπου με αυτά που βλέπω, τέλος πάντων, υποθέτω ότι είναι αυτή και είμαι σωστός, με πάει στο επόμενο. Αυτή είναι επίσης μια λογική. Προσπαθούμε να δούμε την... Επιλέγω μία, τώρα δεν προσέχω ποιο είναι αυτό. Οπότε και ούτω καθεξής. Ξαναγυρίζω πίσω, κύριε Τσολάκη, για να τρέξουμε, όπως είπατε, να δούμε λίγο και τις επόμενες. Γυρίζουμε λίγο, μισό λεπτό. Okay. Πηγαίνουμε στην αρχική. Είδαμε κάποια λογικής. Ας πάμε στις κατασκευαστικές ικανότητες. Την κλασική, ας δούμε που είναι το puzzle. Όπου, όπως σας έλεγα προηγουμένως, στο τραπέζι, πραγματικά όλες αυτές οι δραστηριότητες αποκτούν διαφορετικό νόημα, γιατί υπάρχει ένας συναγωνισμός μεταξύ των υποφελούμενων. Όλοι προσπαθούν ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, αλλά και να δει τι έχει βάλει περισσότερο και τι λιγότερο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας το δείξω λίγο περισσότερο. Βλέπετε τον τρόπο πώς επιλέγεις και πώς μπαίνουν τα κομμάτια στο puzzle. Μια κλασική εφαρμογή, μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ας δούμε ένα άλλο στις... είδαμε κατασκευαστικές, νομίζω. Πάμε στις εκτελεστικές ικανότητες. Είναι μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή του «Σταματήστε το αυτοκίνητο». Ας διαβάσουμε λίγο τις οδηγίες. Θα δούμε ένα αυτοκίνητο να περνάει μπροστά από την οθόνη μας, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε το αυτοκίνητο την ώρα που θα περάσει ακριβώς πάνω στις, πριν φτάσει στις διαβάσεις και έχουμε κανένα πρόβλημα. Όταν είναι, θα το δείτε τώρα, μισό λεπτό, να περάσει πριν ουσιαστικά εκεί που δείχνει το σήμα το αυτοκίνητο. Οπότε το κατάφερα σχετικά και το πάτησα, άρα ασκούμε και την προσοχή μας και ταυτόχρονα και το, βλέπετε, πατάω το ακουμπί και μου δίνει το φρένο την ώρα που βρίσκω το αυτοκίνητο. Αλλιώς έχω χάσει αν το πατήσω ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Ας αφήσουμε, τελειώνουμε και από εδώ. Ας πάμε σε μια άλλη ικανότητα, εκτελεστικές, να δούμε λίγο τη γλώσσα. Εδώ έχουμε τα κλασικά, τα αντώνυμα-συνώνυμα. Μια κλασική εφαρμογή όπου πρέπει να βρούμε τα αντίθετα μεταξύ τους. Όπα, συγγνώμη. Ξεκινάμε λοιπόν. Είναι εισπράττω, βλέπω, δοξοδεύω. Εντάξει, τώρα θα ήθελα να μην με τεστάρετε την ώρα που κάνω και την παρουσίαση για να μην... αλλά καταλαβαίνετε, βλέπετε λίγο πολύ πόσο απλή είναι η διάδραση με την εφαρμογή, έτσι. Και πώς ηχητικά, δεν ξέρω αν ακούγονται τα μηνύματα, πόσο εύκολα καταλαβαίνεις αν έχεις κάνει σωστό ή λάθος. Και βέβαια στο τέλος είπαμε πάντα έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια επιβράβευση όσο αργά και αν το έχεις κάνει το παιδί και όσα λάθη και να έχεις κάνει, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
να επιβραβεύουμε και να μην απογοητεύουμε τον επωφελούμενο, τον καθηλικιωμένο. Και εκεί είναι ουσιαστικά και το, αν θέλετε, η πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας να μπορούν να βρούνε αυτό που θα λέγαμε στις δραστηριότητες και στην κάθε δραστηριότητα για τον κάθε ηλικιωμένο, το τόσο όσο. Δηλαδή να μην είναι ούτε πολύ εύκολο για να είναι βαρετό, αλλά ούτε και πολύ δύσκολο για να είναι αποκαρδιωτικό. Και βλέποντας κάθε φορά μπορούν να προσαρμόζουν και τα επίπεδα ανάλογα με την ικανότητα του ηλικιωμένου. Τελευταία, ας δούμε λίγο την προσοχή, όπου εδώ ας δούμε λίγο την δραστηριότητα αστέρια, όπου ουσιαστικά πρέπει να επιλέξουμε πόσα αστέρια βλέπουμε στον ουρανό για να ασκήσουμε την προσοχή μας. Ας επιλέξουμε το δεύτερο επίπεδο δυσκολίας και ξεκινάμε. Εδώ λοιπόν πρέπει, όπως βλέπετε, να ξεχωρίσουμε, μάλλον όχι, επιλέγουμε τα αστέρια και πρέπει να τους, κάνοντας τα κλικ επάνω στα αστέρια, είναι αυτά που φεύγουν. Αν επιλέξω κάτι άλλο, αλλάζει, εδώ το ζήτημα είναι να επιλέξουμε τους πλανήτες, οπότε να βρούμε το σωστό. Δεν είχα δει την πάνω το νόημα, συγγνώμη, και πήγαινα στα αστέρια. Οπότε επιλέγουμε τους πλανήτες, αν δεν επιλέξω πλανήτη, φεύγει μεν, αλλά, συγγνώμη, ακούγεται ο ήχος ότι είναι λάθος. Οπότε, με το που ολοκληρώνω όλους τους πλανήτες, πηγαίνουμε σε επόμενη οθόνη, όπου πρέπει να επιλέξουμε μέσα από όλη την εφαρμογή τα σύννεφα. Βλέπετε, προχωράω, οπότε βλέπω ποιο είναι το σωστό. Αν επιλέξω λάθος, ακούω το λάθος ηχητικό μήνυμα, παρότι φεύγει αυτό που επέλεξα. Και ούτω καθεξής, αυτό είναι έτσι η τελευταία δραστηριότητα που ήθελα να σας δείξω, με την έννοια ότι να δούμε έτσι μια επιλογή από διάφορες δραστηριότητες. Αυτό είναι λοιπόν στο ελεύθερο μόνο. Θα ήθελα να σας δείξω λίγο τώρα, δεν ξέρω αν μου επιτρέπει η κυρία Τσολάκη, να δείξουμε, επειδή νομίζω υπάρχουν και επαγγελματίες υγείας, ποιο είναι το interface από των επαγγελματιών υγείας. Αν δεν ξέρω, κυρία Τσολάκη, θέλετε να το κάνουμε ή μένουμε μόνο στους ηλικιωμένους? Θα ήταν καλό, εφόσον έχουμε λίγο ακόμη χρόνο, Ωραία. Πολύ γρήγορα. Ακριβώς. Βγαίνω λίγο από αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν σαν Dr. John Smith, σαν επαγγελματίας λοιπόν υγείας. Μισό λεπτό. Ο επαγγελματίας υγείας έχει μία οθόνη όπου βλέπει αυτούς τους επωφελούμενους τους οποίους παρακολουθεί και με τους οποίους επίσης και έχει φτιάξει διάφορες δραστηριότητες. Βλέπετε λοιπόν εδώ τον Άλεξ Γεωργίου, τον οποίον βλέπει τα στοιχεία του και επίσης μπορεί να δει και κάποια στατιστικά στοιχεία για το πόσο έχει δραστηριοποιηθεί και ούτω καθεξής τον τελευταίο, σε ένα χρονικό διάστημα. Αν πάει, είναι μια πρώτη οθόνη. Αν πάμε στις επιδόσεις, εδώ είναι ενδιαφέρον αυτό που σας έλεγα, μπορεί να δει την εξέλιξη επιλέγοντας φυσικά και ένα εύρος παραθύρου, είτε για όλες τις κατηγορίες, είτε και ανά-νοητική ικανότητα. Πώς είναι η εξέλιξη των επιδόσεων του ηλικιωμένου σε αναδραστηριότητα. Επίσης, μπορεί να δει πόσο αριθμό ασκήσεων έκανε ανακατηγορία, πόσο έχει δραστηριοποιηθεί σε ποσόστου σε ανακατηγορία, καθώς επίσης πού βρίσκεται, και εδώ είναι αυτό που λέγατε, κύριε Τσολάκη, το συγκριτικό, σε σχέση με τη μέση, συνολικά με τους υπόλοιπους, με τη μέση τιμή επίδοσης και δραστηριοτήτων των υπόλοιπων χρηστών της πλατφόρμας, ηλικιωμένων μιλάμε τώρα, της ίδιας κατηγορίας. Και αντίστοιχα εδώ πέρα είναι οι κατηγορίες που επίσης μπορούμε να τυπώσουμε, αυτό να βγει και σε ένα ρεπόρτ, οπότε να δίνεται μια συνολική εικόνα για τον ηλικιωμένο, για την περίοδο που θα επιλέξουμε, μπορούμε να επιλέξουμε ένα παράθυρο χρονικό για το πόσο θέλουμε να δούμε αυτό το πράγμα, αν είναι όλο το όσο χρόνο έπαιζε, αν είναι τον τελευταίο μήνα ή αν είναι τις τελευταίες 7 μέρες, ή να επιλέξουμε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να δούμε το ραπόρτ αυτό. Εδώ επίσης έχουμε ένα τελευταίο. Ίσως αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε με την έννοια να βάλουμε αντί το μέσο όρο των συμμετοχόντων, που μπορεί να είναι χαμηλός, να βάλουμε τον μέσο όρο των φυσιολογικών.
Και αυτό... Να κάνουμε μία ομάδα με φυσιολογικούς ανθρώπους, οι οποίοι, τους οποίους έχουμε εξετάσει με λεπτομέρεια, και να βάλουμε πού θα έπρεπε να έχουν φτάσει. Όχι το μέσο όρο, γιατί μπορεί πολύ ο μέσος όρος να είναι χαμηλός. Ναι, φυσικά. Οπότε πρέπει εδώ... να βάλουμε τους φυσιολογικούς για να ξέρουμε πού υστερούμε. Εδώ, κύριε Τσολάκη, πρέπει να σας πω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε τα δεδομένα, οπότε ό,τι report ή συγκριτικό θεωρήσουμε ή μας καθοδηγεί στο τι είναι ενδιαφέρον, μπορούμε να το δημιουργήσουμε για να έχουμε αντίστοιχα μια υποφέλεια προς τι δεδομένα θέλουμε να δώσουμε και πώς θέλουμε να τα δείξουμε. Οπότε αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα, να δούμε συγκριτικά σε σχέση με ένα φυσιολογικό, όπως το λέτε, με τους φυσιολογικούς που μπαίνουν μέσα, συγκρίνοντας διάφορες κατηγορίες που εμείς μπορεί να θέλουμε. Εδώ βλέπουμε ένα ιστορικό ποιες ήταν οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου τον τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε μπορούμε να δούμε αν όντως έχει μπει τώρα τελευταία στην πλατφόρμα, έχει πολύ καιρό να μπει, δηλαδή βλέπουμε αν όντως δραστηριοποιείται ή όχι, δηλαδή βλέπουμε τη χρήση της πλατφόρμας. Και εδώ πάμε στο άλλο το ενδιαφέρον που σας έλεγα, τα ασκησιολόγια. Είναι αυτό που λειτουργήσε πάρα πολύ στον κορονοϊό. Μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ασκησιολόγιο για να μην χαθεί ο ηλικιωμένος και ξέρει ότι τώρα τι να παίξω, να παίξω εκείνο ή το άλλο. Οπότε φτιάχναμε λοιπόν ένα νέο ασκησιολόγιο. Ξεκινάω λοιπόν, καταχωρούμε ένα ασκησιολόγιο. Ας επιλέξουμε ένα που υπάρχει ήδη, το δοκιμαστικό ασκησιολόγιο. Οπότε αυτό λοιπόν το έχω καταχωρήσει. Νίκο, καλά το κάνω, στον κύριο Γεωργίου αυτή τη στιγμή, έτσι. Σωστά. Νίκο, με ακούς, δεν με ακούει, Νίκο, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε, μισό λεπτό, μπαίνω λοιπόν... Εδώ μέχρι ποιο επίπεδο έχει φτάσει ο ασθενής. Όχι. Εδώ θα σας πω, έχουμε φτιάξει ένα ασκησιολόγιο για το συγκεκριμένο ασθενή. Έτσι. Τώρα, αν πω σαν ασθενής, αυτό φαντάζομαι θα γίνει αυτή τη στιγμή, αν βγω σαν γιατρός, και μπω σαν ασθενής. Βλέπετε, έχω μπει με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να κάνω accept στα προσωπικά μου δεδομένα, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο. Και με ξεκινάει κατευθείαν στην οθόνη του ασκησιολογίου. Δεν έχω μπει στο ελεύθερο mode. Καταλάβατε, κύριε Τσολάκη? Ναι. Ναι, οπότε με το που ξεκινάω, θα ξεκινήσω τη συγκεκριμένη άσκηση που είχε προγραμματιστεί για μένα ως πρώτη άσκηση. Αν θυμάστε, υπήρχαν τρεις ασκήσεις, όπως δείχνω και εδώ κάτω, ήταν τρεις. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω την πρώτη, αφού την τελειώσω, και είναι και ήδη επιλεγμένο και το επίπεδο. Θα το κάνουμε λίγο γρήγορα, γιατί θα πάω στη δεύτερη. Ναι, αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε εύκολες ασκήσεις. Αυτό είναι επίσης και εύκολες. Αλλά παρόλα αυτά έγινε ένα λάθος εδώ, δηλαδή, και το οποίο το αποδίδει το αποτέλεσμα. Βεβαίως. 75% επιτυχία. Βεβαίως. Τέλεια. Πολύ ωραία. Οπότε πάμε στο επόμενο, όπως θα δείτε από κάτω, είναι το puzzle το επόμενο. Αν θελήσω να πω κουράστηκα, θέλω να σταματήσω, βλέπετε ότι από κάτω υπάρχει μπάρα ότι ολοκλήρωσα την πρώτη, έχω ακόμα 2 στις 3 να παίξω, ολοκλήρωσα την πρώτη δραστηριότητα. Και αν κάνω αποσύνδεση και ξαναμπω, θα με εμφανίσει εκεί που ήμουν προηγουμένως. Μισό λεπτό λίγο να βγάλω. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν το 33%, κουράστηκα και βγαίνω. Έτσι. Αν συνδεθώ μετά από κάποιες ώρες, κάποια μέρα για να συνεχίσω, θα μπω εκεί που ήμουν, οπότε με το που θα κάνει έναρξη θα με πάει στη δεύτερη άσκηση όπως ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι χοντρικά και νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο για να μπορέσει να κρατάει την επαφή μεταξύ του επαγγελματία υγείας και του υποφελούμενου, ηλικιωμένου, ακόμα και στο σπίτι, ακόμα και όταν έχουμε συνθήκες κοινωνικής απόστασης, τέλος πάντων, όπως το έχουμε πει. Νομίζω αυτά έτσι συνολικά, έχουμε λίγο χρόνο για απορίες και μετά. Θα σας δείξω το καινούργιο, ουσιαστικά, την καινούργια πλατφόρμα, και θα σας δώσουμε
θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε πάνω σε να παίξουν, να δοκιμάσετε λίγο. Αυτό είναι το καινούργιο interface της πλατφόρμας, γιατί περνάμε σε μια καινούργια έκδοση με καλύτερη ποιότητα και καλύτερη απόδοση και των παιχνιδιών. Οπότε εδώ πάνω σε αυτή λοιπόν θα δοκιμάσετε, θα δώσουμε ένα username και ένα password για να δραστηριοποιηθείτε. Πολύ ωραία. Εγώ θα προτιμούσα να μας δώσετε αυτό το link να κάνουμε και μετά να κάνουμε τις ερωτήσεις. Δηλαδή ωραία, να δούμε στην πράξη τις δυσκολίες. Mm-hmm. Ωραία. Πώς μπαίνει μισό ο καθένας τώρα? Θα μας βάλετε στο chat κάτι? Ακριβώς. Θα σας βάλω στο chat το website που θα μπείτε. Δώστε μου ένα λεπτό να σταματήσω και να ανάψω και ένα φως. Ωραία. Επομένως, τώρα θα μας βάλει ο κύριος Παντελόπουλος, θα μας βάλει στο chat ένα link και όσοι μπορείτε, προσπαθήστε να μπείτε στο link αυτό. Έτσι, να δοκιμάσετε να προηγηθείτε. Να κάνουμε λίγο άσκηση. Αρχίστε με τα απλά πρώτα, για να δείτε ότι δεν αποθαρρύνουμε τον κόσμο με δύσκολα πράγματα. Αλλά αν τελικά πάμε κάτι σε απλό, μετά μπορούμε να πάμε σε κάτι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο, ναι, μέχρι να φτάσουμε στο πιο δύσκολο. Ακριβώς. Και να ευχαριστούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και αναλόγως αποφασίζουμε. Αν βλέπουμε ότι αποδίδει 100%, το πάμε ακόμα πιο δύσκολο. Αν βλέπουμε ότι το προσπαθούμε να το κάνουμε πιο, να τον διευκολύνουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολη δραστηριότητα. Εάν δούμε ότι όλοι εσείς φτάνετε στο πιο δύσκολο κομμάτι, στο πιο δύσκολο μονοπάτι, στο πιο δύσκολο βήμα, τότε θα πραγματοποιήσουμε ακόμη πιο δύσκολες ασκήσεις. Ωραία, εγώ ξεκινάω λοιπόν. Λοιπόν, να σας δώσω όμως και το username και το password, μισό λεπτό. Ναι, δώστε τα όμως, θα το γράψουμε. Patient. Λοιπόν, θα πείτε, μπαίνετε σαν ασθενείς, έτσι αυτό είναι. Patients. Το γράφω εδώ πέρα. Θα μπούμε επομένως σε αυτό το site που μας έδειξε ο Στέλιος τώρα. Μας έγραψε στο chat, ανοίξτε το chat όλοι. Και από κάτω τώρα θα μας γράψει το password και το και username. Και το username, ακριβώς. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε όλοι το ίδιο, θα μπορέσουμε να μπούμε όλοι μαζί. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ότι θα το έχουμε καταφέρει. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε 79 άνθρωποι. Μισό λεπτό να το τσεκάρω κι εγώ ότι θα γίνει. Εντάξει, άμα πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Αν έχουμε πρόβλημα, ναι, θα δούμε. Λοιπόν, σας δίνω το username πρώτα και μετά password. Μισό λεπτό. Κάτι. Πού είναι τώρα το... Έχασα το link. Να σας στείλω. Ωραία. Λοιπόν, όσοι δεν μπορείτε, ζητήστε βοήθεια από τον περιθάλποντα. Το username είναι αυτό. Να το τσεκάρω και εγώ ότι παράλληλα μαζί σας. Ωραία. Και το password είναι 1, 2, 3. Ωραία, πολύ εύκολα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Έχουμε χρόνο, είναι 8 και 4. Νομίζω ότι 7 λεπτά να παίξουμε και μετά να έχουμε άλλα 7 λεπτά, 8 λεπτά να έχουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάω κι εγώ. Εάν έχω δυσκολίες, θα μιλάω εγώ. Βεβαίως, όχι, θα σας δίνω κι εγώ οδηγίες. Θα επιλέξετε την επιλογή Games εκεί. Αν έχετε εδώ, μέσα. Εδώ μας έβγαλε email, αλλά θα βάλουμε αυτό, το Patient. Ναι, Patient, αυτό που σας έστειλα. Email που λέει Patient, αυτό. Και το password το γράφω και εδώ, 1, 2, 3 μετά, έτσι. Μπήκα μέσα, αλλά πατάω το home και δεν προχωράει. Όχι, το games, θα πάτε, στα games. Θα πάμε στα games, πολύ ωραία. Mm. Τέλεια. Οπότε μπαίνω στο puzzle εγώ. Οπότε να επιλέξετε όποιος θέλει ένα παιχνίδι εκεί στα games, για να δείτε έτσι, να πάρετε μια εμπειρία από το καινούργιο και πώς... Είναι παρόμοια από αυτή που σας έδειξα, αλλά εντάξει. Ωραία, πολύ ωραία. Όπου είναι εγώ πέσω τώρα.
Ναι, βλέπω ένα μήνυμα από την κυρία Δημουλά. Μήπως δεν έχετε βάλει σωστά το username και το password. Εγώ πάντως έκανα το πρώτο puzzle που διάλεξα, το πιο εύκολο. Ναι. Και μόλις το κάνουμε, συνεχίζουμε λοιπόν το επόμενο. Ναι. Λέει έξοδος εδώ. Θα συνεχίσουμε με το έξοδος. Νομίζω ναι, και γυρίζετε πέσω στην πλατφόρμα. Από τώρα δεν βλέπω την οθόνη, αλλά νομίζω ότι ωραία. Αυτό είναι. Επομένως, πάω στη δεύτερη άσκηση που λέει... Όποια θέλετε, ναι, μπορείτε να επιλέξετε. Δεν είναι απαραίτητα με τη σειρά αυτές. Εδώ είναι όποια θέλετε επιλέγετε. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω έχει πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ τώρα πήρα την... Εδώ δεν κατάλαβα τώρα. Μου έχει 4 εικόνες και μου είχε βγάλει στην αρχή το λιοντάρι, αλλά δεν βλέπω να έχει λιοντάρι για να το επιλέξω. Είναι στη δεύτερη, στις διαλέξεις. Ίσως, μήπως είναι η προηγούμενη, δεν ξέρω κύριε Τσολάκη, μπορεί να είναι εντάξει. Καλά, δεν πειράζει. Ή μπορεί να είναι κάποιο λάθος. Τώρα που δεν έχουμε αποτέλεσμα, πώς θα πάω πίσω. Γιατί τώρα βλέπω ότι δεν υπήρχε καμία εικόνα που έπρεπε να διαλέξω. Πώς θα πάω πίσω. Μισό λεπτό να μπω μέσα και εγώ να δω. Νομίζω υπάρχει ένα χ επάνω. Μισό λεπτό να δω λίγο και εγώ να μπω στο... Να σας πω εδώ. Μπήκα στις εικόνες. Να πατήσω, έχει δύο γραμμές που είναι το πώς. Α, ναι, μπράβο, εκεί τις δύο γραμμές θα πατήσετε. Τις δύο γραμμές και μετά υπάρχει ένα χ. Και μετά υπάρχει ένα χ. Ωραία, τέλεια. Mm. Μετά υπάρχει ένα χ, το είδαμε. Mm. Ωραία. Επομένως, πάω σε... θυμηθείτε την εικόνα, δεν μπόρεσα να το παίξω, γιατί μου έβγαλε ένα λιοντάρι και μετά οι 4 εικόνες που έφτασαν. Και δεν είχε λιοντάρι, Δεν είχε λιοντάρι. Μάλιστα. Οπότε, θα πάω τώρα σε άλλη... Και οι άλλοι γράψτε λίγο, εγώ τα λέω δυνατά, αλλά γράψτε όλοι τι δυσκολίες έχετε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εγώ το κάνω με πολύ κέφι δηλαδή, παρόλο που παίρνω το πρώτο επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Τσολάκη, όπως έχουμε πει, θα σας δώσουμε δυνατότητα να το δοκιμάσετε, να το δείτε, να μας το σχολιάσετε. Θα δώσουμε έτσι κι αλλιώς για πιο χαλαρή δοκιμή, αν το θέλετε, αυτού του πράγματος. Έχει ενδιαφέρον τώρα το οποίο έχω πάρει το σχέδιο με τις εικόνες και πραγματικά έκανα αρκετά λάθη και εγώ, γιατί τελικά πρέπει να καταλάβει κανείς το μηχανισμό. Δηλαδή, όταν ανοίγουμε μία εικόνα, καλά θα είναι να βλέπουμε λίγο τις οδηγίες. Ναι, τώρα το κάνουμε πολύ, πολύ γρήγορο, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι... Είπαμε τώρα το κάνουμε λίγο έτσι και λίγο σαν επίδειξη και σας είχα πει και άλλη φορά. Ένα ενδιαφέρον που έκανε ένας δήμος στη Σερβία ήταν ότι έκανε κατά κάποιο τρόπο έναν διαγωνισμό ουσιαστικά παιχνιδιού, οπότε παίζανε και να... Εδώ απαντάω λίγο, ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως θέλει, τώρα το κάνουμε λίγο εκτός της, δώσαμε αυτή τη δυνατότητα, ήταν έτσι να δοκιμάσετε λίγο, να πειραματιστείτε. Προφανώς με την ησυχία θα συνεχίσουμε να έχουμε το account, αλλά όχι σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί είναι λίγο σε πειραματικό στάδιο, οπότε να σας δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, απαντάω στον Σταύρο, σε παλιότερη εφαρμογή δεν μπορούσαμε, τώρα το κάναμε Σταύρο, ανοίξαμε λίγο για να μπορέσουμε να τη δείξουμε σε όλους, επειδή μας το ζήτησε λίγο η κυρία Τσολάκη. Απαντάω στον Σταύρο του Ζαφυρόπουλου. Ναι, πολύ καλά. Mm. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη ένα λεπτό για να παίξουμε. Α, κάτι μου λένε ότι δεν επιτρέπεται να δείξω και σε άλλους. Εγώ δεν ξέρω, πάντως εγώ μπήκα μέσα, δεν ξέρω τι... Εγώ είμαι μέσα. Εγώ είμαι μέσα και παίζω.
Και έχουν μπει και άλλοι και συνάδελφοί μου. Βλέπω, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος, μπορεί να έχει και έναν αριθμό συγκεκριμένο. Τι να σας πω. Πάντως, εντάξει, νομίζω δεν είναι το νόημα είναι να δείξουμε λίγο σήμερα, κυρία Τσολάκη, πώς είναι τα πράγματα και προφανώς με την ησυχία σας όλοι, πραγματικά το λέω, να σας δώσουμε ξεχωριστά username και password για να δοκιμάσετε, να μας πείτε τα σχόλιά σας και να αρχίσει σιγά-σιγά να τη βλέπετε με την ησυχία σας και να αποκτήσει και μια αξία. Γιατί εδώ ησυχία, απλώς εδώ είμαστε για να κάνουμε ένα demo και να δούμε τα πράγματα. Τώρα, αυτό που βλέπω για να βγούμε και να ακούσουμε ερωτήσεις τώρα, είμαι σε ένα που έχει ένα αυτοκίνητο και πρέπει αυτό να... Αυτό που είναι το stop, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, πρέπει να πατήσω το stop την το ώρα... Το φρένο, ναι. Εκεί που δείχνει. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν οδηγίες. Μπορεί. Επειδή σας είπα, σας πέρασα για να μπορέσουμε να παίξουμε όλοι στην πειραματική πλατφόρμα. Γι' αυτό το έκανα, γιατί ήταν τις τελευταίες στιγμές δεν προλάβαμε να το κάνουμε σε αυτή που είναι στο πιο λειτουργική. Και σίγουρα λείπουν ακόμα οι οδηγίες, λείπουν αρκετά πράγματα. Είναι η πειραματική πλατφόρμα. Απλώς θέλω να σας δείξω λίγο κάποια. Να σας δώσω αυτή τη δυνατότητα μόνο, όπως το είχαμε συζητήσει, κυρία Τσολάκη, για τα τελευταία έτσι. 5-10 λεπτά της παρουσίασης. Ωραία. Αυτό που βλέπω τώρα στα σχόλια είναι, νομίζω ότι παίζει μόνο η κυρία Τσολάκη. Όχι, εγώ νομίζω έχουν μπει και άλλοι. Απλώς έχουν δεν ξέρω μπει τι... και άλλοι. Λέει η κυρία Ζιάρκα, δυστυχώς και σε μένα δεν επιτρέπει την είσοδο. Η Μαρία Βασίλου λέει και εγώ έπαιξα. Η Μαρία είναι κάποιοι. Ψυχολόγος. Ναι. Ούτε και εγώ μπορώ, λέει η Χριστίνα. Τελικά μπήκα μέσα και έπαιξα το πάζι. Με το λιοντάρι είναι πολύ διασκεδαστικό. Μπορούμε να αγοράσουμε το πρόγραμμα αυτό. Πάμε στο συγκεκριμένο. Θέλετε να μας πείτε μία απάντηση? Αυτό δυστυχώς δεν είμαι έτοιμος. Σας δώσω σίγουρα μπορείτε να το δοκιμάσετε μέσα από εσάς, μέσα από το κέντρο. Επειδή ακόμα κιόλας δεν έχουμε κάνει και το επίσημο εμπορικό launch της εφαρμογής. Οπότε μπορούμε για ένα διάστημα να σας δώσουμε τη δυνατότητα να το δοκιμάσετε την λειτουργική του έκδοση και είτε στους ηλικιωμένους είτε και κυρίως, όπως σας είπα, με τη συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας. Γιατί αυτό είναι το πιο σωστό, πιστεύουμε. Δηλαδή η εφαρμογή θέλουμε να δίνεται, να προσφέρεται και να διατίθεται μέσα από τα κέντρα των επαγγελματιών υγείας. Είτε είναι κέντρο Αλτσχάιμερ. Ο Σταύρος ο Ζαφυρόπουλος βλέπω ότι είναι μέσα. Ναι, θέλει κάποιο μικρόφωνο να ρωτήσει, νομίζω, από ό,τι κατάλαβα. Μικρόφωνα. Αλλά παρόλα αυτά, να πούμε σε όλους οι οποίοι μένουν στη Θεσσαλονίκη, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σταύρο τον Ζαφυρόπουλο για να δει πώς μπορεί να το εφαρμόσει είτε διαδικτυακά είτε στην Αγία Ελένη. Επομένως, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μας το δίνει ο κύριος Παντελόπουλος. Θα το έχει στα χέρια του ο κύριος Ζαφυρόπουλος και από την άλλη μονάδα ο Κώστας Οντόβας, οι οποίοι κάνουν και διαδικτυακά μαθήματα και on-site, δηλαδή και στις μονάδες, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το δοκιμάσετε όλοι. Θα διορθώσουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Εγώ αυτό που διαπίστωσα είναι ότι σε κάθε άσκηση που μπαίνουμε πρέπει να υπάρχουν οδηγίες, όχι μόνο στο γενικό. Μόλις δηλαδή διαλέγουμε το πρώτο επίπεδο, το εύκολο, γιατί εγώ αυτά διάλεξα όλα, μόλις διαλέγουμε το πρώτο επίπεδο να υπάρχει οδηγία, ότι τώρα θα κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε αυτό, γιατί μπορεί οι άνθρωποι να μην θυμούνται, όπως και εγώ παραδείγματος χάρη, δεν θυμόμουν τι μου λέγε στην αρχή η άσκηση, οπότε όταν πήγαινα στην πρώτη, δεν ήξερα τι να κάνω σε πρώτη άσκηση. Πρέπει να βάζουμε σε κάθε επίπεδο, να βάζουμε τις οδηγίες. Βέβαια, όταν τώρα θα το κάνουν μαζί με τους επαγγελματίες υγείας, ο επαγγελματίας υγείας θα τους πει. Θα τους λέει ο Σταύρος. Σταύρο, κατάφερες να μπεις? Να το ανοίξουμε το μικρόφωνο. Νομίζω εσείς δεν ξέρω που μπορεί να το ανοίξει. Ναι, ο Θέμης του ανοίγει το μικρόφωνο. Θέμη, μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο? Ναι, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι, να ανοίξεις στο Σταύρο το Ζαφυρόπουλο. Να μας πει αν τελικά μπόρεσε...
να απαντήσω στον κύριο Χριστοφόρο ότι θα το κάνουμε πιο οργανωμένα, κύριε Χριστοφόρο, για να σας στείλουμε λογαριασμούς, να μπείτε πιο σωστά. Τώρα ήταν μια επίδειξη. Είπαμε έτσι λίγο να δώσουμε ένα. Μπορεί να ανοίξει τώρα ο κύριος Σταύρος. Μια Σταύρο, δοκιμαστική. Σταύρο μου άνοιξε λίγο να μας. Καλησπέρα και από μένα. Πλέον έτσι πέρα, Σταύρο. Πες μας, Σταύρο. Πολύ ωραία η παρουσίαση. Λοιπόν, ποια ήταν ακριβώς η ερώτηση, κυρία Τσολάκη? Η ερώτηση ήταν εάν τελικά μπορούμε να αγοράσουμε και είπαμε ότι δεν γίνεται να το αγοράσουμε, θα μπορούμε όμως εσύ και ο Κώστας ο Ντόβας να το χρησιμοποιήσετε και διαδικτυακά και on-site. Όπως δηλαδή τώρα το παίξαμε όλοι μαζί, να έχετε τις ομάδες σας, να τους δίνετε κωδικούς και εκείνη όπως κάναμε και με το social, ναι, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Όπως κάνατε με το, που είναι το ίδιο με κάποιες υπεραλλαγές, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το χαρούνε όλοι, όπως το χαρήκαμε όλοι απόψε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό που λέγαμε είναι ότι χρειαζόμαστε οδηγίες για κάθε άσκηση, ανεξάρτητα τι δυσκολία έχει. Αν είναι δυνατόν να τα προσθέτουν αυτά, γιατί πηγαίνουμε να το κάνουμε εξατομικευμένο το σύστημα. Δηλαδή να μην έχουν την εξάρτηση από εσάς οι άνθρωποι, να παίρνουν τον κωδικό τους, αγοράζοντας βέβαια αυτό σε κάποια φάση το πρόγραμμα, να το κάνουν στο σπίτι τους. Σαφώς θα μας δοθεί μια πολύ καλή τιμή για τους ασθενείς μας αργότερα. Προς το παρόν όμως το κάνετε δωρεάν όλοι με τη βοήθεια του Σταύρου και του Κώστα του Ντόβα. Αυτό τώρα, κυρία Τσολάκη, να διακόψω λίγο. Στα πλαίσια αυτής της εξατομίκευσης που λέτε, το να γίνεται δηλαδή μεμονωμένα από ένα μόνο άτομο, χωρίς βοήθεια τρίτου, εδώ εκτός από τις οδηγίες οι οποίες πρέπει να είναι πλήρεις και κατανοητές, ίσως θα ήταν καλό για κάποιες περιπτώσεις που είναι λίγο πιο βαρημένη η κατάσταση νοητική, να υπάρχει και κάποιος οδηγός στην αρχή, ηλεκτρονικός οδηγός, όπου να κάνει κάτι σαν demo της άσκησης πριν μπει στην άσκηση. Πολύ να δει οπτικά δηλαδή ο ασθενής τι θα πρέπει να κάνει και όχι απλά να το διαβάσει σαν οδηγία, γιατί το συγκεκριμένο το πρόγραμμα, το Eligence, έχει τώρα λίγο καιρό που το δίνω σε ανθρώπους να το κάνουν. Και συγκεκριμένα σήμερα είχα μια κυρία η οποία δεν μπορούσε να καταλάβει τις ασκήσεις, καμία άσκηση. Καμία όμως άσκηση, δεν μπορούσε να τις καταλάβει. Παρόλα αυτά, όταν τις έδειχνα ότι ξέρεις, θα πατήσεις εδώ και μετά θα πατήσεις εκεί και μετά θα κάνεις αυτό, τότε τα έκανε. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται κάποια επιπλέον βοήθεια πέραν των οδηγιών. Ίσως αυτό το οπτικό κομμάτι, είναι καλύτερο που είναι, Σταύρο. Σίγουρα, όπως θυμάσαι, στο παλιότερο είχαμε το ηχητικό, όπως σας έλεγα, και θα το βάλουμε το ηχητικό σίγουρα, αλλά και το βίντεο είναι ακόμα πιο βοηθητικό. Και πάντα βέβαια με την επιλογή, δηλαδή όχι ντε και καλά να βρει το βίντεο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα και μπορεί να τα καταφέρει, θα του φανεί βαρετό να βλέπει ακριβώς, αυτό το ηχητικό. Έτσι είναι, θα υπάρχουν δύο να έχει ένα easy mode, για παράδειγμα. Θα υπάρχουν δύο, γιατί θα το βλέπει στην αρχή έτσι κι αλλιώς το οπτικό, να το θυμάμαι, αυτό περνάει το πρώτο. Και μετά θα υπάρχουν δύο κουμπάκια, ένα με ηχητικό, ένα με βίντεο. Ή ίσως την ώρα που θα παίζει το βίντεο, αυτό την οπτική βοήθεια, να υπάρχει κουμπάκι που να λέει skip, να το προσπερνάει αυτό εδώ, για να παίρνει κατευθείαν στην άσκηση, για να μην χάνει το χρόνο του τζάμπα. Πολύ ωραία. Επομένως, για να καταλάβουν οι ακροατές μας και οι αυτοί που μας βλέπουν τώρα, Σταύρο, επειδή χρησιμοποίησες κάποιους αγγλικούς όρους, όταν θα ξεκινάει μια άσκηση, θα είναι γραπτές οι οδηγίες, αλλά θα υπάρχει και ένα βίντεο με ένα παράδειγμα πώς θα κάνετε την άσκηση η οποία ακολουθεί. Οπότε θα βλέπετε αυτό το παράδειγμα και στη συνέχεια θα προχωρείτε. Γιατί εγώ πολλές φορές τώρα, αυτά τα 7 λεπτά που παίξαμε όλοι μαζί, πολλές φορές έλεγα τώρα τι πρέπει να κάνω, γιατί δεν διάβασα τις οδηγίες προηγουμένως που ήταν στην αρχή. Και έφτασε σε ένα σημείο να λέω τώρα τι θα κάνω, τι πρέπει να κάνω, εντάξει. Και βέβαια περνούσε ο χρόνος και μου έλεγε με τον ένα ή με ένα άλλο τρόπο ότι δεν μπορώ να, δεν αποδίδω. Και έπρεπε να πατήσω τη διπλή γραμμή για να σταματήσω μετά το χ για να πάω παρακάτω. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τις οδηγίες, να τις έχουμε πολλαπλές φορές και να τις έχουμε επίσης και με ένα παράδειγμα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ερωτήματα. Κάποιες ερωτήματα, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, ναι, αν θέλετε, μπορούμε, κύριε Τσολάκη, να το χρησιμοποιήσουμε διαδικτυακά. Ναι, θα πάρετε στο Alzheimer στο 8-10-4-11.
για να κλείσετε ραντεβού με το Σταύρο, το οποίο βλέπετε μπροστά σας, το Σταύρο του Ζαφυρόπουλου. Από όποια περιοχή της Ελλάδος είστε, θα τον πάρετε και θα ζητήσετε να σας συνδέσει με αυτό το πρόγραμμα. Πού θα αποτανθούμε για την αγορά, δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. Θα σας πω έτσι κι αλλιώς. Όταν με το καλό ακριβώς γίνει τέλειο αυτό, με όλες αυτές τις αλλαγές που θα κάνουμε, πάλι θα σας ενημερώσουμε όλους, μέσα από ένα μήνυμα που θα σας στείλουμε διαδικτυακά. Ο στόχος μας, κύριε Τσολάκη, είναι για Σεπτέμβριο, ο στόχος μας. Μα ο στόχος είναι Σεπτέμβριο. Η πλατφόρμα θα διατίθεται αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με άτομα με νόσο Αλτζάιμερ, γιατί ίσως βοηθούσε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε άτομα με αυτισμό. Αυτό είναι το επόμενό μας βήμα. Δηλαδή, με τον κύριο Παντελόπουλο που μιλήσαμε, σκεφτόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε και σε παιδιά. Οπότε και σε παιδιά με αυτισμό μπορούν να το χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό, βέβαια, τώρα δεν μπορούμε να καλέσουμε τα παιδιά με αυτισμό να συμμετέχουν μαζί με το Σταύρο στην εταιρεία Alzheimer, αλλά όταν με το καλό θα είναι έτοιμο όλη αυτή η εφαρμογή, σαφώς θα σας τη στείλουμε να τη χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Κάνω μια προσπάθεια τώρα να συνδεθώ και με τους συλλόγους αυτισμού για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδάκια, γιατί πάλι βλάβες στον εγκέφαλο έχουν και αυτά τα παιδιά, έχουν κάποια δυσλειτουργία του εγκεφάλου, την οποία πρέπει να βρούμε λύσεις και για αυτούς, εμείς οι νευροεπιστήμονες. Επομένως, θα μπορέσουμε πραγματικά να δούμε από το Σεπτέμβριο πώς θα το χρησιμοποιείτε κι εσείς. Υπάρχει και η Κατερίνη Κρανιά, η οποία μας λέει πολύ ωραίο το πρόγραμμα, παίξαμε ευχάριστα τα παιχνίδια και πού είστε ακόμα. Μέσα 7 λεπτά μόνο παίξαμε. Έτσι, φανταστείτε αν έχουμε κάθε μέρα μία ώρα στη διάθεσή μας να παίζουμε. Και αυτό πραγματικά κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος, η κυρία Δημοπούλου μας λένε ευχαριστούμε πολύ. Εάν έχετε να προσθέσετε, κύριε Παντελόπουλε, κάτι. Ναι, απλώς ένα τελευταίο, ότι όντως και με αφορμή αυτό με τον αυτισμό που λέτε, ο στόχος μας είναι να υπάρχει διαφοροποίηση στην πλατφόρμα ανάλογα την κατηγορία. Δηλαδή, προφανώς άλλα πράγματα, τα ίδια μπορεί να είναι τα ίδια παιχνίδια ή παρόμοια, ανάλογα με την κατηγορία, για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε όσο πιο σωστά γίνεται στο στόχο της ενδυνάμωσης που πρέπει να κάνουμε ανάλογα με την περίπτωση που έχουμε μπροστά μας, ενώ είτε πρόκειται για κάποιο παιδί με αυτισμό, είτε πρόκειται για εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όπως λέγαμε προηγουμένως, είτε πρόκειται γιατί το έχουμε δοκιμάσει και σε κάποιες περιπτώσεις με ψυχιατρικής κατηγορίας. Δηλαδή, έτσι έχουμε κάποιους επαγγελματίες που συνεργαζόμαστε και σε αυτό το χώρο για να δημιουργήσουμε στοχευμένες δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί μας έχει ζητηθεί, δεν σας το λέω. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί την ωραία ευκαιρία η Ελένη Αντωνιάδου λέει συγχαρητήρια για την εξαιρετική εμπειρία και εξάσκηση. Επομένως, όλοι το απολαύσαμε, όλοι το χαρήκαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την ωραία παρουσίαση. Ναι. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Αν έχουν ερωτήσεις, θα τις απαντήσουμε στην επόμενη συνάντηση μετά το Πάσχα για να ευχηθούμε σε όλους καλή Ανάσταση. Ευλογημένη Ανάσταση, όχι μόνο με υλικά πράγματα, όχι μόνο με το αρνί και το τσουρέκι και το αυγό, αλλά να κάνουμε Ανάσταση και στις ψυχές όλων μας, να αλλάξουμε, να ζήσουμε πραγματικά τη θυσία του Χριστού μας και την αγάπη Του. Καλό βράδυ και καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε, κύριε Τσολάκη. Καλό βράδυ.